Τα νέα στο ουκρανικό μέτωπο έχουν ως εξής. Το πρώτο πράγμα που μπορούμε να δούμε είναι ότι εκτοξεύθηκε ένας πύραυλος κρούς από μαχητικό ρώσικο αεροσκάφος εναντίον της Οδυσσού και τελικά αναχαιτίστηκε από την πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας. Αυτό είναι ένα πρώτο παράδειγμα ότι μην θεωρούμε ότι τα πράγματα είναι τόσο εύκολα από τη στιγμή που ένας πύραυλος κρούς φεύγει. Το βλέπουμε και σε άλλες επιθέσεις από τους Χούθη. Στην πραγματικότητα υπάρχουν αντίμετρα τα οποία είναι πολύ αποτελεσματικά. Και μια που μιλάμε για αποτελεσματικότητα, θυμάστε ότι είχαμε μιλήσει και για την ασύμμετρη αποτελεσματικότητα των drones, τα οποία είναι πολύ φθηνά και μπορούν να κάνουν μια μεγάλη ζημιά σε κάτι το οποίο είναι αξιόλογο. Εδώ έχουμε ένα χειροπιαστό παράδειγμα, εφόσον είχαμε σήμερα ουκρανικά drones, τα οποία κατέστρεψαν ένα μεγάλο αποβατικό πλοίο ανοιχτά της Κρυμαίας, ρώσικο πλοίο, το οποίο είχε χρησιμοποιηθεί και στη Γεωργία το 2008. Κατά συνέπεια, καταλαβαίνουμε ότι πρώτον, η πύραυλη κρούς δεν είναι η πανάκια. Δεύτερον, ότι ακόμα και αν έχεις έναν ισχυρό οπλισμό κλασικό, δεν σημαίνει ότι δεν είσαι ευάλωτος σε σχέση με επιθέσεις από drones. Αυτά βλέπουμε στο ουκρανικό μέτωπο και όχι μόνο και καταλαβαίνουμε ότι μας δίνει τη δυνατότητα να σκεφτούμε διαφορετικά αυτές τις σειράξεις και τις επόμενες σίγουρα, γιατί πολύ απλά βλέπουμε ότι ο κλασικός οπλισμός αντιμετωπίζει υβριδικές αντεπιθέσεις, οι οποίες είναι αποτελεσματικές, δεν έχουν τόσο μεγάλο κόστος και τελικά μπορούν να χρησιμοποιούν οι χώρες που τα κατέχουν με έναν πιο εύκολο τρόπο από μια κλασική προσέγγιση του οπλοστασίου. Κατά συνέπεια, αυτό μας δίνει νέα δεδομένα και για τις επόμενες σειράξεις και όχι μόνο για το ουκρανικό, αλλά το αποτέλεσμα είναι υπαρκτό, πρακτικό και αποτελεσματικό. Κατά συνέπεια, πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας.